Το Euroferry Ολυμπία φλέγεται. 4 τα ξημερώματα το πλήρωμα αντιλαμβάνεται πως έχει ξεσπάσει φωτιά σε κάποιο από τα γκαράζ του πλοίου. Στις 4:18 ο πλοίαρχος ενημερώνει το κέντρο θαλάσσιας κυκλοφορίας της Κέρκυρας, ενώ στις 4:25 ενημερώνεται ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οι λιμενικές αρχές Ιγουμενίτσας και Κέρκυρας ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για περιστατικό εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κατάστρωμα νούμερο 3 του επιβατικού οχηματαγού πλοίου Euroferry Olympia. Εμάς μας ξυπνήσαν 4:25 το πρωί και μία ώρα μετά είχε κενωθεί και το πλοίο. Το πλήρωμα προσπαθεί με ό,τι μέσο διαθέτει να σβήσει τη φωτιά. Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Και στις 5:14 πρώτα λεπτά ο κυβερνητής διατάσσει την εγκατάλειψη του πλοίου. Στο σημείο σπέβδουν άμεσα πλοία του λιμενικού, παραπλέοντα πλοία, ιδιωτικά σκάφη, σκάφη της Ιταλικής Ακτοφυλακής και ένα αέρια μέσα. Και η επιχείρηση διάσωσης ξεκινά. Μας βάλαν στη θάλασσα, σκάγανε πάνω όλα, ζέσπισε το καράβι. Επιβάτες και πλήρωμα που έχουν επιβιβαστεί σε δύο σωστικές λέμβους ανεβαίνουν στα σκάφη και κατευθύνονται προς την Κέρκυρα. Ακούσαμε συμβουλές του πληρώματος, τα πάντα. Κατεβήκαμε με τις βάρκες και αυτοί μαζί μας και όλοι μας. Γίναμε δύο ομάδες σε δύο βάρκες. Στο σημείο βρίσκονται ήδη 4 περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα βαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας, δύο παραπλέοντα πλοία, δύο ιδιωτικά σκάφη, ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος, δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού. Ενώ αναμένεται να καταπλέψει και η φρεγάτα Ίδρα. Όταν ξέσπασε η φωτιά, το πλοίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας βορειοανατολικά της νήσου Ερικούσας. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίας στο γκαράζ νούμερο 3 που φιλοξενούσε 32 οχήματα. Κάγει το αυτοκίνητό μου, κάγει. Ήταν στο 3. Εκεί νομίζω. Από εκεί ξέσπασε από το τρίτο κατάστρωμα. Συνολικά 290 άτομα, 239 επιβάτες και 59 άτομα πλήρωμα βρίσκονταν στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίου του ομίλου Γκριμάλντι, που είχε αναχωρήσει από την Ιγουμενίτσα με προορισμό το Πρίντεζι. Ήμασταν στις καμπίνες και μας φωνάξαν ότι πήραμε φωτιά. Από ό,τι μας είπαν, από τα κάτω τα γκάρα ξεκίνησε, από τα φορτηγά κάτω. Το πλοίο μετέφερε επίσης 25 γιοταχή οχήματα και 153 φορτηγά. Αυτή τη στιγμή το 95% έχει κάνει το πλοίο, προφανές. Κανένα δεν μπορεί να πλησιάσει γιατί γίνεται ντόμινο εκρήξεων τώρα από το ρεζερβουάρ των φορτηγών. Τουλάχιστον 11 είναι οι αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τουλάχιστον 3 Έλληνες. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Μισοτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Πλατιωτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό, έδωσε άμεσα εντολή για κινητοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου, πλωτού και εναερίου για τον απεγκλωβισμό των επιβατών και του πληρώματος του πλοίου. Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας έχουν διακομιστεί 10 περιστατικά, στην πλειοψηφία τους με αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να εμπνέουν ανησυχία. Υπάρχουν και οικογένειες, υπάρχουν και μικρά παιδιά, φορέσαμε τα σωσίδια, το πλήρωμα ήταν Ιταλοί περισσότεροι, στιγμή που εκενώθηκε το πλοίο σε 1/4 σκάρτο σε 15 λεπτά, η φωτιά έφτασε στο ανοιχτό κατάστρωμα που βρισκόμαστε.